Κώστας Στούπας, δημοσιογράφος, αρθρογράφος στο Capital και οικονομικός συντάκτης, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Στούπα. Καλημέρα σας. Κύριε Στούπα, στο τελευταίο σας άρθρο που δημοσιεύσατε στο Capital, με κάποια επίσημα στοιχεία που παραθέτετε από οργανισμούς, παρουσιάζετε τον τρόπο που αναπτύσσει η Τουρκία τις τελευταίες δεκαετίες, αυτό που λέμε ήπια ισχύς, όπου μέσα από μια σειρά ενεργειών, στους κατασκευαστικούς και τους εμπορικούς τομείς καταφέρνει να ενισχύσει την οικονομία της με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Και όπως υπογραμμίζεται, μεγάλο μέρος αυτής της εμπορικής επέκτασης είναι και στην Ελλάδα και θα ήθελα να μας δώσετε μια πρώτη εικόνα πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε μια βιομηχανική χώρα. Έχει δεκάδες πλέον εργοστάσια που παράγουν αυτοκίνητα και εκατοντάδες εργοστάσια που παράγουν άλλα βιομηχανικά και ηλεκτρικά προϊόντα. Προφανώς είναι φασόν, δηλαδή κάποιες μεγάλες δυτικές εταιρείες παράγουν εκεί τα προϊόντα τους, αλλά αυτό, όπως έχουμε δει να συμβαίνει και αλλού, σημαίνει ότι μεταφέρεται τεχνογνωσία και ήδη η Τουρκία κάνει τα δικά της βήματα στο να παράγει και κάποια δικά της, με δικά της brand name βιομηχανικά προϊόντα και προϊόντα με σχετική προστιθέμενη τεχνολογία πάνω τους. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα σε αυτό το τομέα έχει μείνει πίσω και έχει μείνει πίσω για πολλούς λόγους και κυρίως για λόγους που έχουν να κάνουν και με τη δημογραφική της εξέλιξη σε σύγκριση με τη δημογραφική εξέλιξη της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει πλέον ένα εργατικό δυναμικό ηλικίας μεταξύ 20 και 40 ετών που είναι πάνω από 25 εκατομμύρια. Η Ελλάδα έχει 2 εκατομμύρια. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίξει με αυτό τον πληθυσμό κάποιον σοβαρό παραγωγικό, βιομηχανικό και τεχνολογικό ιστό. Κατά συνέπεια, στον τομέα αυτών υπάρχουν δεδομένα που λειτουργούν σε βάρος μας, γιατί η οικονομική και βιομηχανική ισχύς μιας χώρας, όπως όλοι καταλαβαίνουμε και γνωρίζει ο κόσμος, μετατρέπεται εύκολα και άμεσα σε αμυντική και σταδιωτική ισχύ. Άρα υπάρχει μια διαφορά δυναμικού εκεί. Πολλά από αυτά βέβαια τα προϊόντα είναι, που κατασκευάζει πλέον είναι και στον τομέα της άμυνας, αλλά στο άρθρο παρουσιάζεται και κάποια θετικά στοιχεία, δηλαδή με μια προσωπική εμπειρία που είχατε, όπως γράφετε, διαπιστώσετε ότι έχουμε κι εμείς περί τα 2 δις εξαγωγές προς την Τουρκία. Έχουμε, ναι. Απλώς εμείς έχουμε 52 δις και τα τελευταία χρόνια και οι εξαγωγές μας και η βιομηχανική παραγωγή παρουσιάζουν πολύ θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η βιομηχανική παραγωγή, αν θυμάμαι καλά τώρα, από 8% που ήταν πριν μερικά χρόνια, 8% του ΑΕΠ, σήμερα έχει ξεπεράσει το 10-11%. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς σε σχέση με αυτό που ανέφερα πριν, είμαστε μια μικρή πληθυσμιακά χώρα και μια γερασμένη πληθυσμιακά χώρα, δεν πρέπει να έχουμε και μεγάλες ελπίδες ότι μπορεί να γίνουμε καμιά βιομηχανική υπερδύναμη. Ξέρετε, η δημογραφία παίζει καθοριστικό ρόλο στην διπλωματική και πολιτική και οικονομική ισχύ μιας χώρας. Εάν μια χώρα γερνάει δημογραφικά ή είναι μικρή από άποψη πληθυσμού, δεν μπορεί να πετύχει οικονομίες κλίμακος που θα της επιτρέψουν να γίνει μια οικονομική σημαντική δύναμη. Αν δεν είναι μια σημαντική οικονομική δύναμη, δηλαδή να έχει ένα μέγεθος του ΑΕΠ που να της επιτρέπει να ξοδεύει για αμυντικές δαπάνες χωρίς να της στοιχίζει ακριβά αυτό, δεν μπορεί να έχει ισχυρή άμυνα. Δεν είναι κατανοητό αυτό. Είναι εύλογο αυτό που λέω. Δηλαδή η Τουρκία είναι μια χώρα που έχει αυτή τη στιγμή ΑΕΠ κοντά στο 1 τρισεκατομμύριο. Η Ελλάδα έχει κοντά στα 200 δισεκατομμύρια, δηλαδή των 5. Εάν οι δύο χώρες εξοδέψουν από 5% του ΑΕΠ τους για τις αμυντικές δαπάνες, η Ελλάδα θα ξοδεύει 5%, 10 δισεκατομμύρια και η Τουρκία θα ξοδεύει 150. Αυτό όλο που περιγράφεται είναι εύλογο. Παρ' όλα αυτά όμως, από τις επενδύσεις που κάνουν μεγάλη τεχνολογική κολοσσή για big data στην Ελλάδα για συγκεκριμένους λόγους. Από τα νέα δεδομένα που μπορούν να αλλάξουν αυτές τις ισορροπίες που είναι η ρομποτοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες, επιτοθήκεται και αυτό, είναι ένα ελπιδοφόρο στοιχείο που μπορεί να αλλάξει ή να δώσει ένα νόημα πιο μπροστά στην εξίσωση.
Σίγουρα είναι κάτι πολύ θετικό οι επενδύσεις αυτές που γίνονται στα data centers. Μην έχουμε όμως την αυταπάτη ότι αυτά αποτελούν τεχνολογικές καινοτομίες. Είναι απαραίτητες επενδύσεις. Είναι αυτά που πρέπει να γίνουν και έπρεπε να γίνουν. Αυτά το πολύ θα μπορούσαν να αναδείξουν την Ελλάδα σε έναν κόμβο διεπικοινωνιακό των data στην περιοχή. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, τους αυτοματισμούς, η χώρα μας είναι εκτός όλων αυτών. Θα μπορούσα να σας πω ότι και η Ευρώπη είναι εκτός όλων αυτών και σίγουρα και η Τουρκία είναι εκτός. Η Τουρκία αυτό που αναπτύσσει είναι μια παραδοσιακή βιομηχανία. Η βιομηχανία που είχαν οι άλλες χώρες, η Γερμανία και η Γαλλία, ας πούμε, πριν από 30-40 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες, δεν έχουμε καν στην Ευρώπη. Αυτές εξελίσσονται αυτή τη στιγμή είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε στην Κίνα. Επειδή δώσατε και ένα στίγμα για το πώς άλλαξε αυτή η ισορροπία, περιγράφεται ότι στις δεκαετίες του 70 και του 80 υπήρχε εντελώς διαφορετικό μοτίβο όσον αφορά τη βιομηχανία της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ακριβώς. Ήταν και ο πληθυσμός διαφορετικός όμως τότε. Μάλιστα. Σε αυτό το διάστημα το χρονικό, ο πληθυσμός της Τουρκίας έχει υπερδιπλασιαστεί. Εμείς έχουμε μείνει στάσιμοι ή έχουμε μειωθεί. Πέραν όμως από τον πληθυσμό, επειδή βλέπω και έχετε βάλει τρία στοιχεία και τα τοποθετείτε σε ένα χρονικό σημείο περίπου σε αυτές τις εποχές, κυρίως μετά το 80, δηλαδή την δημοσιοϋπαλληλοποίηση, τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και μια σειρά άλλα πράγματα, που αυτά είναι επαθογένειες που βοήθησαν πάρα πολύ στο να εξελιχθεί αυτή η διαφορά. Αυτό το παθητικό πνεύμα των Ελλήνων που ήταν ένας εμπορικός λαός με το πνεύμα του Οδυσσέα και έχει εξελιχθεί σε ένα δημοσιοπαλληλικό λαό που ψάχνει επιδοτήσεις και συντάξεις. Σίγουρα έχουν συγκλίνει. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σημαντικό ρόλο παίζουν και οι δημογραφικές εξελίξεις. Από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα, τη δεκαετία του 70 η Ελλάδα, ας πούμε, δεχόταν 2-3 εκατομμύρια τουρίστες. Σήμερα δέχεται 30. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες έχουν ένα εύκολο, ο μέσος Έλληνας έχει ένα εύκολο τρόπο να αποκτήσει εισόδημα νοικιάζοντας ένα δωμάτιο για 100-150 ευρώ τη βραδιά. Η Τουρκία αντίστοιχα δεν είχε αυτό το πλεονέκτημα όσο το έχει η Ελλάδα, με αποτέλεσμα να είναι η βιομηχανική διέξοδος, η επενδύση στη βιομηχανία, μια λύση διέξοδος ελκυστική για τους Τούρκους να βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής τους. Για μας ο τουρισμός προσφέρει εύκολες λύσεις και αυτό αποκλείει άλλες επιλογές από τους ανθρώπους. Ο κορονοϊός ήταν ένα χρονικό σημείο που ήρθε όλα αυτά να τα βάλει σε μία τάξη. Έδειξε δηλαδή ότι η μονοκαλλιέργεια δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί σε ένα τέτοιο κρανταμό να κρατήσει ένα κράτος. Από εκεί πήραμε διδάγματα, ένα. Δεύτερον, βλέπουμε ότι επειδή παρουσιάζεται το νούμερο από το 3 στο 30 εκατομμύρια στην Ευρώπη, όπως είμαστε στη Βαρκελόνη και σε άλλες περιοχές, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον υπερτουρισμό που με τη σειρά του δημιουργεί ένα στεγαστικό πρόβλημα μέσω των Airbnb. Όλα αυτά τα διδάγματα πιστεύετε ότι οι πολιτικές ελίτ και η ελίτ της διανόησης στην Ελλάδα τα έχουν λάβει προκειμένου να μπει η συζήτηση σε ένα άλλο επίπεδο? Ξέρετε, πιστεύω ότι γενικά οι πολιτικές ελίτ σκέφτονται με έναν ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας με τον οποίο σκέφτονται δεν υπερβαίνει ποτέ τα 4 χρόνια. Κατά συνέπεια, όλες οι αποφάσεις και οι λύσεις που παίρνουν ή η πλειοψηφία, η συντριπτική των αποφάσεων και των λύσεων τις οποίες προκρίνουν είναι βραχυπρόθεσμες λύσεις. Αυτά που λέτε είναι πολύ σημαντικά ζητήματα σε ό,τι αφορά τον κορεσμό των κοινωνιών από τον τουρισμό. Αλλά φοβάμαι ότι δεν τα αντιμετωπίζουν ούτε εδώ ούτε αλλού. Οι πολιτικοί προτιμάνε τις εύκολες λύσεις που ικανοποιούν τις ψηφοφόρους σήμερα για να πάνε στις κάλπες αύριο και αφήνουν τα δύσκολα προβλήματα πάντα για τον επόμενο, για τον επόμενο χρόνο, για την επόμενη δεκαετία. Το βλέπουμε αυτό και με τον τρόπο που αναπτύσσεται το χρέος παντού και κανείς δεν δίνει σημασία. Κάποια στιγμή θα σκάσει το χρέος. Δεν μπορεί να αναπτύσσεται SAE ταχύτερα από το ΑΕΠ στη Δύση. Αλλά αυτή τη στιγμή κανένας δεν δίνει σημασία. Όλοι βλέπουμε τα θετικά πλευρά της αύξησης του χρέους, την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας και την ευημερία που προσφέρει. Αλλά εμείς στην Ελλάδα, επειδή το βιώσαμε την περασμένη δεκαετία, ξέρουμε ότι το
η ευημερία που δημιουργείται με δανεικά κάποια στιγμή ζητιέται πίσω. Νομίζω και αυτό θα το δούμε κάποια στιγμή. Μάλιστα. Και τώρα να κλείσουμε κάτι τελευταίο. Επειδή είστε και οικονομολόγος, η έκθεση Draghi ήρθε να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για πάρα πολλά θέματα. Εμείς όμως, βάσει του μεγέθου μας, είμαστε κάτι πολύ μικρό και οι πρωτοβουλίες πρέπει να αναλυθούν από τις πιο μεγάλες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε ότι ακόμα και για το μέγεθος μας μπορούμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες έναντι αυτών των προκλήσεων που έρχονται? Εμείς αυτό που νομίζω εκεί που εστιάζει και η ελληνική οικονομική ελίτ και η ελληνική πολιτική ελίτ και η κοινωνία συνολικά είναι ότι στο βαθμό που εφαρμοστεί ένα μέρος της αυτών που προτείνει ο Ντράγκη θα υπάρξουν κάποια προγράμματα και επιδοτήσεων πάλι για την αναθέρμανση της ευρωπαϊκής οικονομίας, για την ανασύνταξη, αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Άρα ένα ποσοστό θα πέσει και σε εμάς. Φοβάμαι πως αυτό που ζητάει ο Ντράγκη στην ουσία είναι να βάλουμε σαν βιτρίνα τις βόρειες χώρες της Ευρώπης μπροστά, να δανειστούμε πολλά λεφτά με χαμηλά επιτόκια, μετά να μοιραστούν αυτά με κάποιο τρόπο και στο Νότο και στο Βορρά και να επιδοτηθούν οι επιχειρηματίες να κάνουν επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, στις αμυντικές τεχνολογίες, σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ο ίδιος προσωπικά φοβάμαι ότι ό,τι γίνεται οι επιδοτήσεις προκαλούν μεγαλύτερη καταστροφή παρά όφελος. Θα προτιμούσα ότι αν θέλουν να δώσουν κίνητρα στην ανάπτυξη την τεχνολογία είτε την αμυντική βιομηχανία, να αφορούν τα κίνητρα αυτά μείωση της φορολογίας. Όταν μοιράζει κάποιος λεφτά, όποιος ασχολείται με την οικονομία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα το έχει παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, ότι έχει δημιουργηθεί μια βιομηχανία απορρόφησης επενδύσεων. Εταιρείες δηλαδή που παρουσιάζονται είτε στις υποδομές είτε στην τεχνολογία, οι οποίες δεν έχουν εφεύρει καμία καινοτομία, δεν προσφέρουν τίποτα καινούριο και έχουν ειδικευτεί στο να απορροφούν μόνο επιδοτήσεις και ευρωπαϊκά κονδύλια. Φοβάμαι ότι κάνουμε όλοι μαζί στην Ευρώπη εκεί μια τρύπα στο νερό. Αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι να ανασυσταθεί ο καπιταλισμός της, το επιχειρηματικό πνεύμα. Και αυτό δεν γίνεται με επιδοτήσεις. Όταν μοιράζεις λεφτά, φτιάχνεις τεμπέληδες και τη χάρπαση στους επιχειρηματίες. Αυτό που χρειάζεται, αν θέλει ένα κίνητρο, είναι σταθεροί όροι, δικαιοσύνη που δεν έχουμε εδώ στην Ελλάδα και χαμηλότερη φορολογία, φορολογικά κίνητρα. Στην Ελλάδα αυτό το είδαμε και περισσότερο εδώ στη ιδιαίτερη πατρίδα μου την Κρήτη, στον αγροτικό τομέα και στον κτηνοτροφικό. Αλλά πιστεύετε ότι αν υπήρχε ένας καλύτερος τρόπος ελέγχου δεν θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να πάνε στον τελικό του στόχο? Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας απόλυτος τρόπος ελέγχου. Ξέρετε, αν μιλάμε για τον ιδανικό τρόπο ελέγχου, θα είναι αυτό που εφάρμοσε η Στάζη στην Ανατολική Γερμανία. Δεν νομίζω ότι γίνονται επιχειρήσεις έτσι. Οι επιχειρήσεις γίνονται με την απορρίθμιση, με την δυνατότητα των ανθρώπων να λειτουργούν χωρίς να τους υπερρυθμίζεις. Φανταστείτε ότι η μεγαλύτερη τεχνολογική καινοτομία που έχουμε κάνει στην Ευρώπη, δεν λέω μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω για την Ευρώπη συνολικότερα, τα τελευταία χρόνια είναι αυτά τα καπάκια στα πλαστικά μπουκαλάκια με το νερό, τα οποία δεν πέφτει το καπάκι κάτω και στέκεται πάνω. Αυτή είναι η καινοτομία, η μεγαλύτερη που έχω δει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Δεν έχω δει ούτε την Google, ούτε την Amazon, ούτε κάτι σαν την Tesla, ας πούμε. Αντιθέτως, την περασμένη εβδομάδα είδα στην Αμερική ένα ρομπότ που παρουσίασε ο Elon Musk, ας πούμε. Είδα τον πύραυλο αυτόν, το Starship που έφυγε στο διάστημα και ο πύραυλος που τον πήγε πάνω ξαναγύρισε και τον έπιασε, τον πιάσαν δύο βραχίονες στον πύργο ελέγχου εκεί από όπου εκτοξεύτηκε. Αυτά είναι καινοτομίες και αυτά θα ανοίξουν δρόμους. Στην Ευρώπη, αντίστοιχα, έχουμε μπει σε ένα δρόμο που θυμίζει την SSR, τη Σοβιετική Ένωση, στα τελευταία της. Μάλιστα, να κρατήσουμε το τελευταίο που είπατε, ότι ο πιο ασφαλής δρόμος είναι η μείωση της φορολογίας για όλα αυτά που παρουσιάσατε. Κύριε Στούμπα, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια σας.